Και στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, είναι καθοριστική αυτή η εβδομάδα για τις αποφάσεις των ειδικών γύρω από το άνοιγμα των σχολείων. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σημειώνει πάντως σήμερα ότι το θέμα αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αίσθηση έχει προκαλέσει στο μεταξύ η αποφασιστική παρέμβαση ενός ιερέα σε εκκλησία της Καλαμάτας για τη χρήση της μάσκας. Ο ιερέας διέκοψε την λειτουργία των Χριστουγέννων, ζητώντας σε αυστηρό τόνο, όπως θα δούμε, από τους πιστούς που δεν φορούσαν μάσκα να βγουν έξω. Αμήν, μακάριος άνειρο φοβουμένος των Κύριων. Δεν θα ανοίξουμε διάλογο. Όσοι δεν φοράτε μάσκα θα βγείτε έξω. Ο αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαρμαγιάς διακόπτει την χριστουγεννιάτικη λειτουργία και κάνει παρατήρηση σε ένα ζευγάρι που εισέρχεται στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Φλαρίου Καλαμάτας χωρίς να φοράει μάσκα. Οι ιερείς και οι ψάλτες με βάση τον νόμο δεν φορούν μάσκα για να μπορούν να ψάλουν. Εντάξει. Περάστε έξω χωρίς μάσκα. Τελείωσε. Αυτό που σας λέω, το λόγο του Θεού το ξέρω καλύτερα από εσάς. Ή θα φορέσετε μάσκα ή θα βγείτε έξω. Το ζευγάρι που δεν φορά μάσκα αρνείται να βγει από την εκκλησία με τον ιερέα να μην συνεχίζει τη λειτουργία μέχρι να βγουν από το ναό. Αντιρρησίες θα είστε στο σπίτι σας, όχι εδώ. Εδώ θα είστε υπάκουοι και σεβαστικοί. Αυτό που σας λέω. Λοιπόν, κουμάντο και αντιρρησίες στο σπίτι σας, όχι εδώ μέσα. Εδώ μέσα κάνω εγώ κουμάντο. Εγώ είμαι πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Καταλάβατε. Σεβόμενος δεν θα κάνουμε διάλογο. Ή βάλετε μάσκα ή περάστε έξω. Τελείωσε. Το ζευγάρι αποχωρεί. Η χριστουγεννιάτικη λειτουργία συνεχίζεται και στο κήρυγμά του λίγο αργότερα ο ιερέας εξηγεί. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη, διότι στην διάρκεια της θείας λειτουργίας αναγκάστηκα να βγάλω έξω δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλησαν να φορέσουν μάσκα. Και τούτο το έκανα για ένα κειμενικό λόγο. Γιατί σέβομαι όλους εσάς που φοράτε μάσκα. Γιατί κανείς δεν είναι ξυπνότερος ή καλύτερος από εσάς. Μέσα στην Εκκλησία όπως και στην πολιτεία πρέπει να υπάρχει μια πειθαρχία ως προς το Σύνταγμα και τους νόμους που ψηφίζει η πολιτεία. Δεν μπορεί ο πολίτης να μην να αμφισβητεί και να μην αποδέχεται αυτό. Ο αρχιμανδρίτης, σύμφωνα με τους ενορίτες του, είναι ένας άνθρωπος ευθύς και δυναμικός. Χαρακτηριστική είναι η παρέμβασή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο Καλαμάτας τον περασμένο Μάρτιο. Δεν θα γίνουν ούτε επαναστάτες, ούτε θα σηκώσουν ο καθένας τη δική του παντιέρα. Ό,τι αποφασίσει η επίσημη εκκλησία, ό,τι αποφασίσουν οι επίσημοι φορείς, η Ιερά Μητρόπολης θα είναι και αρρωγός. Το μεγάλο στοίχημα με το νέο έτος είναι το άνοιγμα των σχολείων. Η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν τα σχολεία.